Οι Ρωσικά στρατεύματα πρόσφατα αναπτύχθηκαν και κατέκτησαν έδαφο σε προπύργια που άνοιγαν προηγουμένω στι Ουκρανικέ δυνάμει στην περιοχή του Χάρκοβο, δήλωσε ο επικεφαλή τη στρατιωτική και πολιτική διοίκηση τη περιοχή, Βιτάλι Γκάντσεφ, στο τηλεοπτικό κανάλι Ρώσια24. Οι μαχητέ μα έχουν προχωρήσει πολύ καλά και έχουν αποκτήσει βάσει σε οχυρά που προηγουμένω βρίσκονταν πίσω από τι Ουκρανικέ ενόπλε δυνάμει. Ο εχθρό φέρνει όλο και περισσότερε νέε εφεδρείε. Και προβάλλει λησαλέα αντίσταση. Έχουν ήδη πολύ μεγάλε απώλειε, είπε. Σύμφωνα με τον Γκάντσεφ, ο ρωσικό στρατό πήρε θέσει στρατηγικά βολικέ για περαιτέρω προέλαση. Όπω είπε ο ρωσό υπουργό άμυνα, Σεργίε Σόιγκου, την προηγούμενη μέρα οι ενόπλε δυνάμει κατάφεραν επίση να επεκτείνουν τη ζώνη ελέγχου κοντά στη Σίνκοβα και την Πετροπαυλόβκα, στην περιοχή Κουπιάνσκ τη περιοχή Χάρκοβο. Σύμφωνα με την καθημερινή έκθεση του τμήματο, οι απώλειε των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών πυροβολικού στι περιοχέ των οικισμών Μπερεστόβογε και Νοβοσελόβσκοε ανήλθαν σε έως και 50 νεκρού και τραυματίες και καταστράφηκαν δύο σημεία ανεφοδιασμού πυρομαχικών. Το χτύπημα στη σε Σεβαστούπολη πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ειδικών από τι ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία. Δήλωσε η εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σε ενημέρωση. Στι 22 Σεπτεμβρίου, η Σεβαστούπολη δέχτηκε και πάλι επίθεση και δεν υπάρχει παρά μικρή αμφιβολία ότι η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη με χρήση δυτικών μέσων πληροφοριών, δορυφορικό εξοπλισμό του ΝΑΤΟ, αεροσκάφη αναγνώριση και πραγματοποιήθηκε με υποκίνηση και σε στενό συντονισμό με του Αμερικανού και τι Βρετανικέ Υπηρεσίε Πληροφοριών, είπε. Η διπλωμάτη. Τόνισε ότι ο προφανή στόχο αυτή τη επίθεση και άλλων παρόμοιων τρομοκρατικών ενεργειών είναι να αποσπάσει την προσοχή από τι αποτυχημένε προσπάθειε αντεπίθεση των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία και να εκφοβήσει τον κόσμο, να σπείρει πανικό στη ρωσική κοινωνία και τελικά να αποσταθεροποιήσει την εσωτερική πολιτική κατάσταση στη χώρα. Τα Ουκρανικά στρατεύματα εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση στη Σεβαστούπολη το απόγευμα τη 22 Σεπτεμβρίου και η ρωσική αεράμινα κατέριψε πέντε πυράβλους. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, Ρία Νοβόστι, το ιστορικό κτίριο του αρχηγείου του στόλου τη Μαύρη Θάλασσα υπέστη ζημιέ. Ένα στρατιώτη εξαφανίστηκε και έσπασαν παράθυρα σε δέκα σπίτια. Μέρο τη Ρουκέτα που καταρρίφθηκε έπεσε στο κέντρο τη πόλη, αφαιρέθηκε με προφυλάξει και καταστράφηκε στο σημείο δοκιμών. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωση, για την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι Storm Shadow που το βασίλειο. Το Λονδίνο αρνήθηκε να σχολιάσει αυτές τις αναφορές. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας.